Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ για την, ε, καταρχάς, τη συμμετοχή και της ε, Πανελλήνιας Φαρμακοβιομηχανίας ε, μέσω του ε, κυρίου Γκίνη, ο οποίος είναι ο ε, επιστημονικός έτσι, διευθυντής, ιατρικός διευθυντής της ΕΛΠΕΝ. Ε, κυρίως, όμως, ευχαριστώ ε, για τα Τρία προηγούμενα χρόνια, που όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, κάναμε διάφορα βήματα με την ΠΕΦ ε, και θα βάλω λίγο το περίγραμμα τόσο αυτή της συνεργασίας όσο και της συνεδρίας της οποίας ε, θα ξεκινήσουμε. Ε, αυτή λοιπόν ε, η συνεδρία διασύνδεσης της ιατρικής με την βιομηχανία ε, πρώτο εμφανίστηκε όταν πριν από τρία χρόνια με τον πρόεδρο προσπαθούσαμε να κάνουμε μία απευθεία διασύνδεση στην ουσία με την ΠΕΦ. Έτσι ξεκινήσαμε, με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Ε, θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτό το συνέδριο μπορεί να είναι ένα, ένα βήμα παρουσίασης της συνεργασίας μας κατά τη διάρκεια του έτους. Και εδώ σας βάζω πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα. Ε, αυτά είναι πρωινά στοιχεία, γιατί ήδη έχουμε περάσει τις 15.000 views ότι είναι μία διαφήμιση ακόμα και για τη βιομηχανία. Όπως βλέπετε, κοντά 900 άτομα ήταν live μαζί μας παρότι δεν ήταν μέσα στο χώρο. Δεν ξέρω αν είναι και ο coronavirus που το κάνει αυτό. Πόσα βίντεο, όπως βλέπετε εδώ, μπήκανε και είδανε και θα τα βλέπουν συνέχεια. Είχαμε 650 εγγραφές. Επίσημε εγγραφές έτσι δύο πάνω από 400 παρουσίες εδώ, που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα φόρουμ που, όσο και αν είμαστε λίγοι εδώ μέσα, πραγματικά έχει μία πύχηση και έχει απήχηση και για τη βιομηχανία. Και αν πάμε προς τα πίσω, κοιτάξτε όσο περνάει ο καιρό, επειδή δημιουργείται μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, το προηγούμενο συνέδριο, το οποίο έγινε πέρσι, έχει ήδη 38.000 views. Και αν πάμε ακόμα παραπίσω, το πρώτο συνέδριο που αποφασίσαμε όταν κάναμε τη συνεργασία, έχει 68.000. Views. Ε, αν δει κανένα λοιπόν ότι όσο προχωράει ο καιρό μια τέτοια συνεργασία που χτίζεται, ε, φαίνεται ότι έχει και μια απήχηση αρκετά μεγάλη. Μια δυναμική την οποία ε, επειδή όσοι ε, ε, είναι στη βιομηχανία τη θέλουν μετρήσιμη, υπάρχουν μέτριξ πλέον που δείχνουν ότι αυτό το συνέδριο και αυτή τη συνεδρία μπορεί κάποιο να την παρακολουθήσει. Τώρα για να τα βάλουμε σε μια έτσι. Ε, ε, σε μια σειρά, σε, μια, σε ένα σχέδιο όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Το Πανεπιστήμιο το οποίο εμείς ονειρευόμαστε Προφανώς, εκτός από τους προπτυχιακούς φοιτητές μας, εκτός από την εντολή που έχουμε να βγάζουμε γιατρούς, έχει μια εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακό και σε συνεχιζόμενο επίπεδο και μια έρευνα, μια ερευνητική δραστηριότητα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν προβάλλεται όσο προβάλλεται το πρώτο κομμάτι που είναι η προπτυχιακή μας εκπαίδευση. Προσπαθούμε, λοιπόν, να, όπως βλέπετε, να κάνουμε έναν δρόμο προς την αγορά εργασίας, που λέγοντας αγορά εργασίας, μέχρι τώρα φαινόταν ότι είναι το νοσοκομείο ή το ιατρείο σε κάποιους από μας που τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Θα έπρεπε δηλαδή με κάποιο τρόπο να βρούνε αγορά στο νοσοκομείο ή να κάνουν ένα ιδιωτικό ιατρείο και όπως βλέπετε ένα μεγάλο ποσό από αυτούς, ένα μεγάλος αριθμός από αυτούς τους επιστήμονες έχει στο brain drain, δηλαδή θα φύγουν, θα φύγουν και δεν θα βρούνε δουλειά. Ε, όμω ε, είναι πολύ σημαντικό το ότι μέσα στην αγορά εργασία υπάρχει η βιομηχανία. Και μάλιστα η βιομηχανία είναι το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο stakeholder. Υπάρχουν όμω και άλλα κομμάτια, όπως βλέπετε, υπάρχουν εταιρείε, οργανισμοί, επιστήμονες, που εν περιπτώσει θα έλεγε κανείς ότι μέχρι τώρα αυτοί είναι όλοι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους, όπως βλέπετε. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι η βιομηχανία με άλλες εταιρείε, με οργανισμούς και με επιστήμονες συνεργάζεται. Με το Πανεπιστήμιο όμως οι δεσμοί δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι, ενώ αντίθετα το Πανεπιστήμιο, όπως βλέπετε, έχει δεσμούς και με διάφορους οργανισμούς και με επιστήμονες. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτή τη σχέση, δηλαδή του Πανεπιστημίου με τη βιομηχανία και του Πανεπιστημίου με τις εταιρείε. Η στενή έννοια του Δημοσίου Πανεπιστημίου ε, δημιουργεί μια αίσθηση κρατισμού, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έφερε μια απομόνωση. Η δική μα διάθεση λοιπόν εξ αρχή ήταν μια διάθεση εξωστρέφεια και συνεργασία με τη βιομηχανία και με τι εταιρείε, έτσι ώστε αυτή η αγορά εργασία όλοι μαζί να παίξει το ρόλο τη λεγόμενη Ακαδημίας. Και λέω Ακαδημίας γιατί ε, συζητήσαμε και με τον ε, πρόεδρο και με την ε, κυρία Πακυριτζή τι είναι η Ακαδημία, αυτή η Ακαδημία που λένε στο εξωτερικό, και έφερα λοιπόν από τη Wikipedia του όρου. Τι είναι αυτή η Ακαδημία, Λέγοντα λοιπόν Ακαδημία, ε, επίσημα αυτό το οποίο ε, θεωρούμε ότι είναι, είναι το higher education, η υψηλή, υψηλή μόρφωση, η τριτοβάθμια ε, και το ακαδημαϊκό περιβάλλον όπως βλέπετε. Τώρα, η Ακαδημία στο εξωτερικό έχει δύο, δύο υποόρου, υπονοεί δύο πράγματα: Το Academy το οποίο στην ουσία είναι αυτό, αυτό το οποίο λέμε εμείς πραγματικά, το ακαδημαϊκό περιβάλλον, δηλαδή το πανεπιστήμιο όπως βλέπετε, το οποίο έχει μέσα uh, higher learning, research και honorary membership. Ακριβώς ό,τι κάνουμε εμείς. Όταν όμως μιλάμε ή υπενηγόμαστε τον, τον, τον όρο της ακαδημίας, το ακατέμια το οποίο αναφέρεται στο εξωτερικό, εκεί μπαίνουν μέσα και άλλοι, όπως βλέπετε μπαίνουν ερευνητές και ιστιτούτα, τα οποία είναι υψηλού επίπεδου, στο higher learning, και τα οποία πραγματικά δημιουργούν όλα μαζί αυτό εδώ το τόξο το οποίο ανέφερα εξ αρχή, δηλαδή το Πανεπιστήμιο, η βιομηχανία μαζί με τι υπόλοιπε είτε εταιρείε, οργανισμού, αλλά και με του επιστήμονε, μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο ονειρευόμαστε εμεί, ένα μεγάλο τόξο, το οποίο στην ουσία θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από τι. Το Πανεπιστήμιο από εμά. Δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, προσπαθούμε να πούμε ότι πρωτοπορούμε και δημιουργούμε τι σχέσει με αυτό το δίκτυο το οποίο σα ανέφερα. Άρα, η ιατρική του Απυθύτα έχει δημιουργήσει συγκεκριμένου θεσμού, συγκεκριμένου φορεί που μπορεί να πλαισιώσει το κομμάτι τη Ακαδημία. Το ένα, το οποίο το ακούσατε πολλέ φορέ και θα το συζητήσουμε νομίζω σήμερα, είναι το Κέντρο Βιοιατρική Έρευνα και Εκπαίδευση, το οποίο, όπω ακούσατε, έχει. Ε, τι τις, τις τρει δομέ που θα πούμε αργότερα. Και το άλλο ήταν το φόρουμ, το φόρουμ των Ελλήνων Επιστημόνων του εξωτερικού, οι οποίοι είναι και πρεσβευτέ των Πανεπιστημίων του, αλλά ταυτόχρονα είναι για μα ένα σύνδεσμο ατόμων του εξωτερικού που μπορούμε στο πλαίσιο του networking να του αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε είτε κονσόρτσια είτε οποιασδήποτε εκπαιδευτική ή ερευνητική ή ακόμα και ακαδημαϊκή δραστηριότητα σε άλλα επίπεδα, ακόμα και στο επιχειρήν, για να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε όλο αυτό το κομμάτι τη συνεργασία που λέμε. Άρα λοιπόν, στο συγκεκριμένο κομμάτι, από τη μια έχουμε του ΚΒΕ με τι τρει μονάδε, τη μονάδα κλινικών ερευνών, τη μονάδα ιατρική. Ακριβία και τη μονάδα βασική και μεταφραστική έρευνα, να μην ξεχνάμε ένα μεγάλο κομμάτι εκπαίδευση, το οποίο είναι συνεχιζόμενη και ε, μεταπτυχιακή εκπαίδευση, το οποίο είναι επιφορτισμένο να κάνει το ΚΕΒΙΕ. Και, και το άλλο είναι τα working groups που σα βάζω εδώ, του HDMF, του Diaspora, τα οποία ε, πραγματικά ε, χαρτογραφημένα και με πολύ συγκεκριμένε κατευθύνσει, μπορούν να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό τη ε, δικτύωση. Τώρα, όσον αφορά τη βιομηχανία, είχαμε δύο μεγάλου πυλώνε. Το ένα είναι οι Έλληνε φαρμακοβιομηχανοί, φαρμακοβιομηχανοί, δηλαδή η Πανελληνική Φαρμακοβιομηχανία, που έχουμε τον, τον εκπρόσωπο εδώ, τον, τον κύριο Γκίνη, και από την άλλη έχουμε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το AMTSAM, που είναι η Διεθνή Φαρμακοβιομηχανία, που είναι εδώ μαζί μα. Και ό,τι ξεκινήσαμε με την BEF, Ήδη είμαστε σε φάση να το κάνουμε και με το AmCham, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις, συνθήκε συνθήκες συνεργασίας μέσω ενός μάνατζερ, όπως είναι η κυρία Πακυρτζή που είναι μεταξύ της ΠΕΦ και ημών, αντίστοιχα ένα συμπληρωματικό coordinator, ο οποίος αυτό που θα κάνει είναι θα προσπαθήσει να πλαισιώσει οτιδήποτε συζητάμε στο ελληνικό επίπεδο, στο διεθνές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά κοσμοπολίτικη άποψη για όλα αυτά. Άρα, Πρακτικά, αυτό το οποίο μένει είναι η διασύνδεση αφού έχουμε με τη βιομηχανία, με του οργανισμού, την οποία δεν την έχουμε ξεκινήσει. Ανέφερε χθε ο Πρόεδρο ότι όπω βλέπετε εδώ, με το ΕΚΕΤΑ έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασία τόσο με το ΙΝΕΒ όσο και με το ΙΠΤΗΛ, με δύο ε, μεγάλε δομέ του, του ΕΚΕΤΑ. Ε, ε, χθες, ε, για πρώτη φορά, σας ανέφερε ότι είμαστε στη φάση ε, να υπογράψουμε την Ακαδημία Αθηνών με το Ανθρωποβιολογικό Ινστιτούτο, είναι εδώ ο κύριος Στάνος και είναι στη φάση πλέον συνεργασίας. Και το επόμενο το οποίο επεξεργαζόμαστε και είναι σε επεξεργασία και ο πρόεδρος με τον κύριο Νούνε, που είναι πρόεδρος του Δημοκρίτου, να υπάρχει και με το Δημόκριτο μια συνεργασία. Άρα, ε, όλο αυτό το, το, δίκτυο, το networking, Παίρνει, παίρνει σάρκα και ωστά ε, και είναι το περίγραμμα αυτό το οποίο ε, θέλουμε εμεί στην επόμενη μέρα να βρει το Πανεπιστήμιο και έτσι, αν σβήσω όλα τα άλλα, μένουμε εδώ που είμαστε τώρα. Μένουμε δηλαδή στην ουσία στο πώ όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και φτιάχτηκαν ω δομέ το τελευταίο διάστημα να τα συζητήσουμε στο κομμάτι τη ΠΕΦ και τη Ιατρική του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του συνεδρίου, κύριε Γκίνη, το οποίο εδώ και τρία χρόνια το έχουμε καθιερώσει ω το κοινό βήμα τη συνεργασία μα και νομίζω έχουμε πλέον και τον συντονιστή μα εδώ, τον άνθρωπο ο οποίο θα μπορέσει να συντονίσει όλα αυτά και με την ας το πούμε, υψηλή εποπτεία του Προέδρου τη Ιατρική και του Προέδρου τη ΠΕΦ, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και είμαστε εδώ πλέον να δούμε τι σκεφτήκαμε, πού είμαστε, στο σημείο ακριβώ το να κάνουμε πρωτοβουλίες. Θα είμαστε ακριβώς στο, στη φάση του initiative.